un destino. Σας αργήσαμε λίγο γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο απ' έξω. Σε δύο λεπτάκια ξεκινάμε, περιμένουμε τον Δήμαρχο και να ξεκινήσουμε. Σας επιφυλάσσουμε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά για σήμερα. Φέραμε κάτι να δείτε στη Μυθυλίνη που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ και ελπίζω να καταφέρουμε αυτό που φανταστήκαμε να γίνει εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή διασκέδαση. Πραγματικά με πολύ χαρά είμαι και εγώ σήμερα εδώ. Αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή για μένα η πρόσκληση που μου έγινε για να είμαι σήμερα και να παρακολουθήσω τους αγώνες του kickboxing. Kickboxing, ένα μαχητικό άθλημα. Ένα άθλημα το οποίο προσφέρει πολλαπλά ωφέλη. Πολλαπλά ωφέλη στο σώμα, ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος, των αρθρώσεων, των οστών. Ένα άθλημα το οποίο όμως προσφέρει πάρα πολλά στην προσωπικότητα, στο νου, οδηγεί στην πειθαρχία του νου και του σώματος, που άλλωστε είναι και ένα ζητούμενο. Και βέβαια είμαστε όλοι πολύ περήφανοι που Έλληνες αθλητές, Έλληνες πυγμάχοι, έχουν πάει πάρα πολύ καλά και έχουν καταξιωθεί σε διεθνές επίπεδο. Οι πυγμάχοι, όλοι το γνωρίζουμε, ότι είναι ευφυείς αθλητές. Οι πυγμάχοι είναι οι ευφυέστεροι αθλητές από όλα τα αθλήματα μετά τους σκακιστές. Είναι αυτοί που κάτω από πολύ μεγάλη πίεση παίρνουν δύσκολες αποφάσεις με αποφασιστικότητα, με επιμονή και με αντοχή. Που άλλωστε είναι και το μεγάλο ζητούμενο των καιρών μας. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Πολλά και μεγάλα ευχαριστώ σε όλους που ήρθαν εδώ στο αθλητικό νησί της Μυθυλίνης για να συμβράμουν σε αυτούς εδώ τους αγώνες. Και κλείνω με την ευχή να γίνει Λέσβος το κέντρο του Αιγαίου, το κέντρο της Ελλάδος για τους αγώνες του kickboxing. Εγώ ως Γενική Γραμματέα θα είμαι πάντα δίπλα σας. Απευθύνει χαιρετισμό ο πρίτενης κύριος Κώστας Μουτζούρης, τον οποίο και ευχαριστούμε για τη στήριξη και βοήθεια που παρήχε, δείχνοντας έτσι την αγάπη του και τον αθλητισμό του νησιού. Για λόγους επαγγελματικούς δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ, τον ευχαριστούμε και πάλι και πιστεύουμε να βρίσκεται πάντα κοντά μας, κοντά στον αθλητισμό από τον οποίο προέρχεται και ο ίδιος. Μυθυλίνης, να απευθύνει και αυτός ένα ευχαριστώ και να τον ευχαριστήσουμε που βρίσκεται κοντά μας. Κυρία Καλογύρου, νεαροί αθλητές, παιδιά μας και γόνια μας, μεγάλοι αθλητές, από την υπόλοιπη Ελλάδα καλωσορίσατε, πράγματι ο Δήμος, κυρίες και κύριοι, με χαρά φιλοξενεί σήμερα την παρούσα εκδήλωση στον χώρο που μας έχει συνηθίσει σε άλλες εκδηλώσεις. Αξίζουν συγχαρητήρια στον κύριο Αμαθάκη Χρήστο, προπονητή που εάντος θα κάνουμε επιδείξεις Ζήρου Ζήψου και Λαβέση Τζούντο. Παρίσταται η σχολή πολιτική του Σόκοκαν, θα κάνει επιδείξη Καράτε. Η σχολή Νέλου με τους Foot Fighters που είδαμε τον Λίγο. Αλλά και οι μεγάλοι αθλητές θα επιδείξουν την τεχνική του kickboxing. Επίσης, το αρχαίο Παγκράτιο στα μοντέρνα MMA. Πάντως, κυρία Καλογύρου, τέτοια πράγματα ακόμα δεν χρειαστήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Ελλήνων που φαίνεται. Είμαστε τα τσικόα μόνο, φραστικές μονάχα αντιμαχίες. Δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Και βεβαίως ποιος θα έλεγε ότι κυρία Καλογύρου να καταστήσουμε το νησί σαν κράτος, σαν κυβέρνηση, σαν αυτοδιοίκηση το κέντρο και αυτό το πολεμικό τεχνό. Εμένα τέπο δεν μπορούμε να λύσουμε ακόμα τους ελληνικούς αγώνες με το πολεμικήριο που μας το έκλεισε, διότι επαμβάνει το κτίριο αυτό και κινδυνεύει να πέσει και δεν μας έδωσε κανείς καμιά δεκάρα μέχρι σήμερα, καμιά δεκάρα μέχρι σήμερα και βάλαμε 170.000
μεγάλη καλή δυναμία και προβάξαμε να πάρουμε τις άδειες οικοδομής και τις μελέτες και το δίπεδο. Η νίκησε βεβαίως και πράγμα στην αθλητική μας ομάδα την Καλονή. Αλλά πώς άκρα κατ' άκρα. Το σκόπο μου, όλη η τεχνητή τεχνολογία είναι ένα κουνέλι, ολόκληρο γήπεδο να βγαίνει. Πράγμα στην κυβέρνηση όμως, η οποία μας έδωσε 1.250.000 ευρώ και η καθυστέρηση, τώρα που σας είπα θα με ακούσετε, και μετά θα καθίσω στον τρόπο και εγώ. Βεβαίως, να εξηγηθούμε γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά για τυχόν ευθύνες στο Δήμο και θα καλύψω και την περιφέρεια γιατί ούτε η περιφέρεια αυτή φταίνε εκείνοι που επί 40 χρόνια άφησαν να πέσει το πολυμητήριο. Φταίνε εκείνοι που επί 40 χρόνια δεν ήταν αγίπεδο. Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ.
Show. Now I make it, you say I'm a
Jagger. If I control you, look into my eyes, I own you. With the moves like Jagger, I've got the moves like Jagger, I've got the moves. Pain is hard, feel like you're broken or scarred. Nothing feels right, but when you're with me, I'll make you believe that I've got the key. Oh, so get in the car. Συνεχίστε να κουνάτε τους αντίχειρες. Ωραία το κάνεις, αλλά κουνά λίγο καλύτερα τους αντίχειρες. Τέλεια. Κάντε ό,τι κάνω, θα το κάνω σε αργή κίνηση. Δείτε. Κάτω. Το κανά. Άλλη μία. Αντίχειρες έτσι. Αυτή τη φορά σε θέση οριζόντια. Για να πετύχει, κοιτάτε όλοι προς τα μένα και πάμε. Και το κεφάλι. Πάμε όλοι έτσι δυνατά. Τέλεια. Το κοινό ζεστάθηκε. Βοήθεια! Θέλω να ξεκινήσω με ένα αγαπημένο, με ένα κλασικό των μαγικών θεαμάτων, πώς να κόψεις και να ενώσεις ένα γερό κομμάτι σκηνή. Για να το κάνω αυτό, θα χρειαστώ τη βοήθεια μιας κυρίας να μπορεί να κόψει με το ψαλίδι το σκηνή. Όνομα? Πώς? Φρατζέσκα. Υποδεχείτε όλη τη Φρατζέσκα. Φρατζέσκα. Ένα κλασικό των μαγικών θεαμάτων που άμα το βλέπατε από το σπίτι θα νομίζατε ότι πρόκειται για τηλεοπτικό τρίκ. Φρατσέσκα, δίπλα μου. Δίπλα μου, ωραία, κράτησε. Πάρα πολύ μαλακό, βαμβακερό. Εσωτερικά είναι κούφτη για να κόβετε εύκολα φρατσέσκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα αν οι ίδιοι δεν μπορούν ότι είναι οκ, γιατί εγώ μπορεί να του λέω ότι θέλω. Για να γίνει αυτό πρέπει να το πιάσετε στα χέρια σα. Είναι μια πολύ καλή ποιότητα σκηνιού. Τσεκάρετε το και δείτε το. Πρώτη σειρά, δεύτερη μάλλον. Δεύτερη σειρά, τσεκάρετε το σκηνί και δείτε το. Δεύτερη σειρά, σηκώστε ψηλά τα χέρια και περάστε τόσο πίσω. Δείτε που Φραντζέσκα το έχουν στα χέρια του και το ελέγχουν. Σημαίνει ότι δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε γιατί είναι απλό σκηνή. Ωραία, τσεκάρετε το, δείτε το, δείτε το. Πάρα πολύ καλά. Στοπ, στοπ, μπροστά τώρα, μπροστά. Χέρι με χέρι, συντονιστείτε, συντονιστείτε. Χέρι με χέρι, το μαζεύει ένα και το πετάει. Και δείτε πολύ προσεκτικά. Δείχνω στη Φραντζέσκα τρεις τρόπους, τρεις κλασικούς τρόπους. Πώς να κόψει και να ενώσει ένα γερό κομμάτι σκηνή. Και μετά η Φραντζέσκα πρέπει να κάνει το ίδιο. Φραντζέσκα, επειδή είναι τα άκρα που βαγγερά φθύρονται, αυτό δεν το θέλουμε, κόψε. Ωραίο κόψιμο, γερό. Ναι. Τέλεια. Σούπερ. Λοιπόν, μετρημένο ακριβώς στη μέση. Το κόβουμε εδώ. Ένα κομμάτι παίρνει εσύ και ένα εγώ. Δεν πρέπει να φύγει και χιλιοστό. Πρέπει να είναι μετρημένο ακριβώς στη μέση.
Έχεις κάνει κάτι παρόμοιο, πρώτη φορά, ωραία. Μισό λεπτό, μετρημένο, εδώ είμαστε, κόψε. Ένα κομμάτι θα πάρεις εσύ και ένα εγώ. Είναι πολύ σημαντικό τα σκηνιά να έχουν φρατζέσκα το ίδιο. Μη σου φέρει όμως, κόψε λίγο το πιο μακρύ. Πρέπει όπως είναι εδώ να είναι και εκεί. Ίδιο, ωραία, τέλεια. Καλό κόψιμο, ωραία, τέλεια. Ένα κομμάτι θα πάρει φρατζέσκα και ένα εγώ. Φρατζέσκα, μη σου φέρει όμως, κόψε λίγο το πιο μακρύ. Πρέπει όπως είναι εδώ να είναι και εκεί. Ακριβώς, τέλεια. Ένα κομμάτι. Έχω μια καινούργια, έχω μια καλύτερη ιδέα. Γιατί δεν πάμε από την αρχή πάλι. Πάμε πάλι από την αρχή και δείτε πολύ προσεκτικά. Έλα δίπλα μου, παιδί, θα τα πας υπέροχα. Ωραία, κόψε. Ωραία, κόψε μου, γερό. Τέλεια. Και από τα δύο θέλεις. Αυτό πέρασε το γύρω από το λαιμό σου. Το όνειρο κάθε εσύ. Θα καταλάβεις. Πορεία. Παντρεμένη είσαι. Ο παντρεμένος είναι σαν το παππού το λύκο. Όλη τη μέρα κυνηγάει κόκκινες κουφίτσες και το βράδυ τρώει τη γιαγιά. Λέγεται. Λοιπόν, πάμε. Πώς μπορώ να κάνω τα δύο άκρα τέσσερα. Πώς μπορώ να κάνω τα δύο άκρα τέσσερα. Να το κόψω στη μέση είναι εύκολη λύση, αλλά η λύση δική του είναι εξής. Ενώνω τα χέρια και τα άκρα γίνονται τέσσερα. Όμως το μυστήριο Φραντζέσκα δεν είναι ότι έχω τέσσερα άκρα, αλλά ότι έχω μία θηλιά. Γιατί κανονικά για τέσσερα άκρα πόσες θηλιές πρέπει να έχω. Δύο, σωστά, δύο. Αυτό σημαίνει ότι έχω δύο σκηνιά του ίδιου μήκου. Αλλά αν δεν καταλάβανε, πάμε πάλι από την αρχή. Και πάμε στο κομικό της υπόθεσης, γιατί ο Φραντζέσκα να κρατάει τα δύο άκρα. Κράτα τα δύο άκρα και εγώ έχω τη θηλιά. Ακριβώς είναι το σημείο που το κοινό γελάει, που σημαίνει ότι ανταποκρίνεται. Κάτι βλέπετε. Όλα να καθρέψει απέναντι. Για να συνεχίσω θα πρέπει να βάλω τα άκρα μέσα στη θηλιά. Βλέπεις τα άκρα μπαίνουν, σωματώνονται μέσα στη θηλιά. Bring down. Πάμε. Πρώτος τρόπος για να κόψεις και να ενώσεις ένα γερό κομμάτι σκηνή. Δένω τα δύο άκρα μεταξύ τους. Δες. Κόψε. Α, μισό λεπτό. Καλύτερα να χρησιμοποιήσω το δικό μου ψαλίδι. Δες εδώ. Πρώτος τρόπος. Πρώτος τρόπος. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος. Δεύτερος και αγαπημένος. Χρησιμοποιώ το ψαλίδι. Βρίσκω το κέντρο του σκηνιού, το κόβουμε στη μέση δύο κομμάτια. Κράτα. Δένω τα δύο άκρα σε μία θηλιά και θες τον δεύτερο και αγαπημένο μου τρόπο. Για να γίνει αυτό πρέπει να του στείλεις ένα φιλί. Στείλτε ένα φιλί. Και αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος. Τρίτος και τελευταίος. Και μετά η Φραντζέσκα πρέπει να κάνει το ίδιο. Με τη δική μου βοήθεια. Φραντζέσκα ψαλίδι. Ωραία, δένουμε, κόβουμε. Και αυτός είναι ο τρίτος τρόπος. Τσεκάρετε το τρίτερο και κρατήστε το γιατί αυτό σκηνή είναι. Σε κοιτάνε όλη με αγωνία. Έτοιμοι. Και μετά το νούμερο του σκηνή, ξέχασα να σου πω ότι ακολουθεί το νούμερο του παλιού. Εγώ είμαι παρουσιαστής, εντάξει, αλλά έχει καλύτερους παρουσιαστές, έτσι. Ο κύριος Περιάλης. Ξέρει καλύτερα το συγκεκριμένο άθλημα. Εγώ θα ήταν πιο εύκολο να μιλήσω για ποδηλασία. Κατανοητό. Κάνω ποδηλασία στη Μυτιλήνη. Έτσι είναι. Ανθή η ποδηλασία, έτσι. Πρέπει να σας πω με το μηχανάκι. Έχετε ωραίες διαδρομές. Τις έχω παρατηρήσει. Εγώ έχω έρθει αρκετές φορές στη Μυτιλήνη. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα σε εσάς τους ίδιους που είστε εδώ και στηρίζετε μια τέτοια εκδήλωση. Ένα δυνατό χειροκρότημα για εσάς. Λοιπόν, και εγώ έκανα καράτε μικρός. Πριν ξεκινήσω λοιπόν την ποδηλασία, για κάποια χρόνια, από την 5η Δημοτικού μέχρι την 3η Γυμνασίου περίπου, έκανα καράτε. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ένα από τα πράγματα που με βοήθησαν να εξελιχθώ στην πορεία σαν ποδηλάτης και να βγω Ολυμπιονίκηση και παγκόσμιος πρωταθλητής. Νομίζω ότι είναι από τα σημαντικότερα γεγονότα που παίξαν ρόλο στην καριέρα μου σε αυτή την παιδική ηλικία, γιατί έμαθα να αντιγαπώ τον εαυτό μου, να έχω επιμονή, υπομονή, να σέβομαι και γενικότερα να μπορώ να καταλάβω ότι με σκληρή δουλειά μπορείς να καταφέρεις πράγματα. Αυτά τα ολίγα μου τα έδωσε το καράτε
στην Πέμπτη Δημοτικού και μου έδωσε όλα τα φώτα να συνεχίσω. Έτσι, αυτά που είδατε λοιπόν πριν, να δώσουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά που κάναν όλη αυτή την προσπάθεια. Λέσβος Φως, στην αρχή και να τιμήσουμε τη ζωή Λιβαδίτου και την ομάδα διάσωσης της Μυτιλίνης που είναι εδώ παρέα μαζί μας. Ένα θερμό χειροκρότημα για τους δικούς σας ανθρώπους. Κυρία Λιβαδίτου, είναι εδώ. Παρουσία δικιά σας χρειάζεται να είστε εδώ για να τιμήσουμε τον πρόεδρο της WKF, τον κύριο Γιώργο Βεριάλη. Εντάξει. Κύριε Λιβάδη, το έλατε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνουμε την απονομή στην δουλειά. Στον κύριο Σωτήρη Πετράκη, προπονητή Πάλης. Παρακαλώ τον κύριο Πετράκη να έρθει πάνω στη σκηνή. Το δικό σας αγαπητό. Να κάνουμε μια απονομή. Πιθανότερα εύχομαι να βγεις, να έχεις και την πρώτη θέση αν και σου αξίζει. Φυσικά ξέρουμε ότι το να είσαι πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος είναι μεγάλα αγώνα, επειδή έχω γνωρίσει τι σημαίνει παγκόσμιο πρωτάθλημα και σημαίνει να έχεις η τρίτη, η τέταρτη, έστω και πρώτη. Όταν είσαι στους 6 καλύτερους του κόσμου, είσαι ούτως ή άλλως παγκόσμιο πρωταθλητής. Έτσι είναι. Ένα μεγάλο χειροκρότημα λοιπόν για τον διοργανωτή. Πριν καταπάει. Να πούμε ακόμη ότι το 2013 ήταν πρωταθλητής Ευρώπης στο Βραζίλια.